Ερχόμαστε φίλες και φίλοι τώρα σε ένα θέμα που βέβαια χωράει πολλή συζήτηση. Είναι η ανάρτηση με τους δασικούς χάρτες, είναι οι ενστάσεις, είναι όλο το θέμα αυτό που τουλάχιστον το τελευταίο τρίμηνο ή και τετράμηνο το έχουμε συζητήσει. Υπάρχουν εξελίξεις, έχετε δει και δημοσιεύματα. Θα πάμε τώρα σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας με τον πρόεδρο των τοπογράφων μηχανικών Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Φώτη Ριζόπουλο, να το συζητήσουμε. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλά. Μια χαρά. Εσείς? Σας ευχαριστώ πολύ και εμείς καλά είμαστε που είσαστε μαζί μας. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα τελευταία δεδομένα. Τι έχει προκύψει, γιατί είδαμε και κυβερνητικές παρεμβάσεις, συζητήσεις, συσκέψεις. Οπότε να τα δούμε, κύριε Πρόεδρε, τι έχει αλλάξει, αν έχει αλλάξει κάτι. Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και από ό,τι φαίνεται θα αλλάξουν και άλλα. Γιατί η ανάρτηση των δασικών χαρτών ξεκίνησε το 2017. Μάλιστα. Έτσι, έγιναν κάποιοι νομοί τότε με ένα ισχύον καθεστώς. Συνεχίστηκε με κάποιες τροποποιήσεις στο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα, οπότε έγιναν αυτές οι αναρτήσεις που αναφέρατε στη Δυτική Μακεδονία. Τώρα βέβαια στην πράξη προέκυψαν και κάποια επιπλέον προβλήματα. Έγιναν συσκέψεις στα Υπουργεία, οι αντίστοιχοι Υπουργοί και με τον Πρωθυπουργό έγιναν κάποιες συναντήσεις. Βγήκαν κάποια δελτία τύπου που τα παρακολουθεί ο περισσότερος κόσμος όσοι γνωρίζουν το αντικείμενο. Αυτό που προκύπτει τελικά είναι ότι δίνεται οριζόντια παράταση 6 μήνες, ενώ ας πούμε η ημερομηνία λήξης των αναρτήσεων ήταν από τις 30 Τετάρτου μέχρι και τέλος Μαΐου. Τώρα όλες οι αναρτήσεις θα πάνε για 6 μήνες πίσω. Επίσης τα παράβολα, τα τέλη δηλαδή, το παράβολο τέλος πάντων της αντίρρησης θα μειωθεί στο μισό, δηλαδή ό,τι πλήρωνε ο καθένας θα γίνει το μισό, δηλαδή ένα χωράφι που πλήρωνε 40 ευρώ θα γίνει 20, ένα που πλήρωνε 90 θα γίνει 45 και πάει λέγοντας. Γιατί κάποια πλήρωναν και μεγάλα παράβολα, δηλαδή πάνω από 5 στρέμματα ήταν 180 ευρώ. Τώρα θα μειωθούν όλα αυτά στο μισό. Μάλιστα. Και επίσης αυτά είναι ξεκαθαρισμένα, αυτά ανακοινώθηκαν, θα ισχύουν σίγουρα. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα τι θα ισχύει είναι με κάποιες τροποποιήσεις που θα κάνουν πάνω στο δασικό χάρτη. Mm-hmm. Κάποιες τροποποιήσεις τις οποίες θα τις κάνει η υπηρεσία από μόνη της, οίκοθεν. Δηλαδή δεν θα χρειαστεί να κάνει αντίρρηση κάποιος ιδιώτης, αλλά θα διορθωθούν από μόνο τους. Επίσης αυτό που φαίνεται ότι θα αλλάξει, μάλλον όχι δεν ξέρουμε πώς θα αλλάξει, αλλά φαίνεται ότι θα δοθεί μία μέρημνα και γι' αυτά, είναι για τις εκτάσεις α-δέλτα, δηλαδή αυτά που ήταν αγροί το 1945 και έχουν δασωθεί σήμερα εννοούμε, μπορεί και μια δεκαετία πριν, τη δεκαετία του 70, τέλος πάντων, αυτοί που ήταν το 1945 σε αεροφωτογραφίες φαινόταν αγροί και σήμερα είναι δασική έκταση. Όπως επίσης και το αντίθετο, δηλαδή τα ΔΕΛΤΑ Α, αυτά που ήταν δάσος του 45 και εκχερσώθηκαν κάποια στιγμή το 70, το 80, όποτε εκχερσώθηκαν. Και σε αυτά θα δοθεί μέρημνα, αλλά γι' αυτά δεν γνωρίζουμε ακόμα τις αποφάσεις. Έχουν συσταθεί κάποιες επιτροπές που θα τα μελετήσουν και θα δούμε το αποτέλεσμα. Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι τώρα. Εάν κάποιος, εντάξει, υπάρχει μια προθεσμία τώρα 6 μηνών. Εάν κάποιος θέλει αυτά σε 15 μέρες, σε έναν μήνα, σε 2 μήνες, να τα δρομολογήσει, να τα τελειώσει, μπορεί, είναι ανοιχτό το σύστημα? Το σύστημα είναι ανοιχτό. Επειδή ξέρουμε ποιες περιπτώσεις είναι αυτές που πιθανά θα τροποποιηθούν, σε αυτές τις περιπτώσεις εννοείται ακόμα και σε πελάτες μας. Δεν έχουμε προχωρήσει, έχουμε παγώσει το φάκελο και περιμένουμε τις εξελίξεις. Έτσι, καταρχήν γιατί το παράβολο θα είναι στο μισό έτσι κι αλλιώς. Γιατί αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω, εάν δηλαδή κάποιος Ιανουάριο, Φεβρουάριο ή Μάρτιο ή και Απρίλη έχει ολοκληρώσει, αν μπορούσε να ολοκληρώσει, έχει πληρώσει πιο ακριβό παράβολο? Ναι, αν το έχει ολοκληρώσει θα πληρώσει πιο ακριβό παράβολο. Αυτό όμως φαντάζομαι ότι θα υπάρχει κάποια μέρημνα γι' αυτό. Θα επιστρέφεται. Για την ισονομία δεν νομίζω ότι κάποιος που πλήρωσε παράβολο θα το χάσει. Καταλάβατε γιατί το λέω, γιατί από τη μία κάποιοι φρόντισαν να το τελειώσουν όλο αυτό, έχουν πληρώσει, είναι άδικο να επομιστούν ας πούμε ολόκληρο το παράβολο έναντι αυτών που θα πάνε σε 2 μήνες, 3, έτσι. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτοί θα ζημιώσουν. Θα υπάρχει όλα αυτά στις αποφάσεις που θα βγουν, θα τα λένε αναλυτικά. Μπράβο, πολύ ωραία.
Το σύστημα λοιπόν είναι. Ναι, για ολοκληρώστε. Όχι, πέστε μου, σας ακούω. Λέω, το σύστημα αυτό είναι ανοιχτό για κάποιους που θέλουν να προχωρήσουν ή είμαστε εν αναμονή κάποιων διευκρινήσεων και αποφάσεων, άρα τη στιγμή αυτή έχει παγώσει όλο. Είναι ανοιχτό το σύστημα, αλλά εμείς προτείνουμε να μην προχωρήσει η διαδικασία. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, να παραμείνει εκεί που είναι και να περιμένουμε τις αποφάσεις. Μπορεί να μην αλλάξει τίποτα. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, έτσι, γιατί οι περιπτώσεις που θα αλλάξουν είναι λίγες. Αλλά καλό είναι να περιμένουμε και να πατήσουμε το κουμπί της ολοκλήρωσης όταν θα έρθει η ώρα. Και εμείς, όπως είπατε, δεν ολοκληρώναμε μία αντίρρηση. Δηλαδή, ετοιμάζουμε το φάκελο και αναμένουμε, γιατί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις κάτι μπορεί να αλλάξει μέχρι το τέλος, κάποια μικρή λεπτομέρεια που θα έχετε είναι δίκιο υπέρ μας ή σπάρος μας, δεν το ξέρουμε. Ναι. Από όλη αυτή την εργασία, γιατί έχετε χειριστεί και εσείς πλέον, αλλά και με συναδέλφους που μιλάτε, τι είναι αυτό τελικά έτσι που μπορεί να μας κάνει κάποια εντύπωση ή τέλος πάντων τι προκύπτει και ως συμπέρασμα. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το διεκπεραιώσουμε, θα έλεγα, και εύκολα ή στην πορεία αυτού του τριμήνου, αν θέλετε, εντοπίστηκαν κάποια ζητήματα που θέλουμε να τα διορθώσουμε και πρέπει το σύστημα, η κρατική μηχανή εννοώ, να τα διορθώσει. Αυτά όλα που εντοπίστηκαν έχουν όλα πάει, έχουμε στείλει και εμείς ό,τι χρειάζεται, έχουμε ενημερώσει τους αρμόδιους, ναι, όλα αυτά θα πάνε για μικροδιορθώσεις. Αλλά σας είπα, τα βασικά είναι αυτά, δηλαδή η ουσία του πράγματος δεν αλλάζει. Πάλι κάποιος ο οποίος έχει δασική έκταση, πάλι έχει πρόβλημα στο ιδιοκτησιακό του και αυτός που είναι καθαρός θα παραμείνει σίγουρα καθαρός. Mm-hmm. Απλά λίγο να προσέξουμε, να δώσουμε την απαραίτητη σημασία ίσως τώρα. Η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, δεν υπήρχε προσέλευση του κόσμου για να υποβάλει αντιρρήσεις, ενώ θα έπρεπε να υποβληθούν πάρα πολλές αντιρρήσεις με βάση αυτά που δείχνει ο χάρτης. Τώρα, από τότε που ανακοινώθηκαν αυτά τα μέτρα, ειδικά η μείωση του παραβόλου στο μισό, έχουμε πάρα πολλές οχλήσεις από πολίτες που μας ρωτάνε τι και πώς, τι πρέπει να κάνουν κτλ. Άρα, μισό λεπτό. Άρα, εδώ λέτε ότι ο πολίτης το γνώριζε, οι πολίτες το γνώριζαν, οι ιδιοκτήτες το ήξεραν, αλλά λόγω της οικονομικής δυσπραγίας και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, έτσι έλεγαν δεν μπορούμε τώρα. Άρα, υπήρχε σοβαρό θέμα στο οικονομικό κομμάτι του παραβόλου. Όχι, δεν θα το έλεγα έτσι, γιατί ας πούμε ένας που έχει ένα αγροτεμάχιο ενός τρέματος και ήταν να πληρώσει 40 ευρώ με το να γίνει 20, δεν αλλάζει δραματικά αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι με όλη αυτή τη φασαρία που έγινε στα μέσα, που ξεσηκώθηκαν διάφοροι αγρότες, κτηνοτρόφοι στην Κρήτη, που ξέρω θα τα παρακολουθήσετε όλα αυτά, mm-hmm, και κάνανε διάφορες παραστάσεις, νομίζω ότι αυτό σήκωσε το θέμα, δηλαδή τη δημοσιότητα που θα έπρεπε να δοθεί ίσως εξ αρχής από το Υπουργείο, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, η δημοσιότητα αυτή δόθηκε μέσω των αντιδράσεων κάποιων ανθρώπων. Οπότε τώρα άρχισε να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι όντως υπάρχει πρόβλημα στην ιδιοκτησία. Γιατί ξέρετε, αυτό ήθελα να το ρωτήσω, δηλαδή να καταλάβω από την εμπειρία σας γιατί τελικά έχουμε αυτή την εξάμηνη παράταση. Δηλαδή, τι μας έχει οδηγήσει σε όλο αυτό. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα στον τρόπο που ανακοινώθηκε? Είναι επειδή είμαστε στην εποχή αυτή την πάρα πολύ κρίσιμη υγειονομικά, εννοώ. Δηλαδή, τι μας οδήγησε σε αυτή την παράταση? Υπάρχει κάτι που δεν ξεχάσαμε να αναφέρουμε, είναι και μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Δηλαδή είχαν προσφύγει κάποιοι, ένα σύλλογος των δασολόγων του Δημοσίου, κάποιοι υπάλληλοι και κάποιες περιβαλλοντικές οργανώσεις, ναι, είχαν προσφύγει για το συγκεκριμένο νόμο, αυτόν που τρέχουμε τώρα τέλος πάντων, για να κηρυχθεί αντισυνταγματικός. Οπότε ούτως ή άλλως, μέχρι να βγει αυτή η απόφαση, που είναι... Δηλαδή έχει εξεταστεί από το Συμβούλιο, αλλά δεν έχει βγει ακόμη η απόφαση. Αναμένουμε και αυτή την απόφαση. Προφανώς και το Υπουργείο γι' αυτό καθυστερεί, γιατί πρέπει να βγει και αυτή η απόφαση. Γιατί είναι κάτι που δεν το ελέγχει. Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας είναι κάτι που όταν βγει θα λέει ορισμένα πράγματα και να πρέπει, μάλιστα, μετά να γίνουν σεβαστά. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, από ό,τι καταλαβαίνουμε έτσι, και από αυτά τα οποία συζητάμε τώρα μαζί, αλλά και από τα δημοσιεύματα που είδαμε το τελευταίο ειδικά δεκαήμερο, είναι κάτι που μέσα στη χρονιά αυτή, με ή χωρίς COVID, ελπίζω χωρίς COVID, θα ολοκληρωθεί, εφόσον μιλάμε για μια παράταση 6 μηνών. Δηλαδή, μέσα στο 2021 θα έχουμε πλέον την ολοκλήρωσή της.
Ναι, πρέπει να ολοκληρωθεί γιατί αυτό σταματάει και σε κάποιο βαθμό το κτηματολόγιο. Επειδή Μάλιστα. αυτά τα δύο είναι πράγματα αλληλένδετα, δασική χάρτιση και κτηματολόγιο, το ένα συνυπάρχει με το άλλο, δηλαδή αυτό θα πάει πίσω όλα τα πράγματα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η πίεση και γι' αυτό πήραν τόσο γρήγορες αποφάσεις και στα Υπουργεία και περιμένουν την απόφαση για να πάρουν οριστικές και να θέλουν να προχωρήσει δηλαδή. Είναι υποχρέωσή μας να Που προχωρήσει. σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε κάποιες αλλαγές ή να δούμε κάποιες βελτιώσεις. Αλλά έτσι, το γενικό ζήτημα, για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό, αυτό δεν αλλάζει. Αυτό πρέπει να γίνει. Άρα είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Όχι, δεν θα αλλάξει. Το γενικό πλάνο δεν θα αλλάξει. Αυτά που λέμε ότι θα αλλάξουν είναι οι μικρές λεπτομέρειες. Δηλαδή, για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο, θα έλεγα ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι η παράταση των 6 μηνών και Ναι. η μείωση των παραβόλων. Τα άλλα είναι λεπτομέρειες που θα επηρεάσουν σε μικρό βαθμό την όλη διαδικασία. Άρα Απλά επειδή δεν συνοψίζοντας, ξέρουμε πού ναι. ανήκει ο καθένας, μπορεί να ανήκει σε κάποια από αυτές τις μικρές, τις ελάχιστες περιπτώσεις, καλό είναι να περιμένουμε. Κατανοητό. Άρα λοιπόν αυτά που λέγαμε για τις προθεσμίες που είχαμε για τον Μάιο ή και τον Ιούνιο, να μην τα εξειδικεύσω τώρα, λοιπόν αυτές δεν ισχύουν πλέον. Πάμε για μια παράταση εξαμήνου, όμως η προετοιμασία πρέπει να γίνει. Που σημαίνει, μόλις δούμε τις ανακοινώσεις που θα βγουν, αλλά και την εξέλιξη θα την κουβεντιάσουμε και πάλι, γιατί επαναλαμβάνω, μέσα στο 21, όπως κουβεντιάσαμε μόλις, αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Ναι. Εμείς ας πούμε γνωρίζουμε ποιες περιπτώσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν, αλλά για να μην δημιουργήσουμε σύγχυση σε όλο αυτό, καλά είναι να περιμένουμε για να καταλάβει και ο κάθε πολίτης τι είναι αυτό που πραγματικά θα αλλάξει ή όχι, ας πούμε. Πάντως μου είπατε ότι από την στιγμή που οι πολίτες αντιλήφθηκαν και μείωση στα παράβολα, είχαμε κινητικότητα Ναι. μεγαλύτερη. Είναι αυτό που λέμε ότι κάθε τι που πάει να μειωθεί τελικά έχει την ανταπόκριση, έχει το όφελος και είμαστε σε μια εποχή που το λαμβάνουμε όλοι υπόψη, κύριε Πρόεδρε, έτσι. Σίγουρα το λαμβάνουμε υπόψη όλοι, γιατί το οικονομικό είναι σημαντικό αυτή την περίοδο και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, ο πολίτης έχει κληθεί να πληρώσει πάρα πολλές φορές για διάφορα πράγματα όσον αφορά την ιδιοκτησία του. Οπότε, κάθε φορά μα το προσθέτεις, αυξάνεται το κόστος. Και όταν οι αξίες σε κάποια χωράφια που είναι εγκαταλελειμμένα από χρόνια κτλ. Είναι μικροί, εκεί το υπολογίζεις το κόστος. Σε κάτι που έχει αξία, αυτά τα παράβολα που λέμε είναι ασήμαντο ποσό. Είναι σημαντικό. Σωστό, σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία, που σημαίνει μόλις σκάσουν, να το πω έτσι απλά, οι πρώτες διευκρινήσεις και οι πρώτες ανακοινώσεις, θα είμαστε πάλι εδώ. Ανοιχτό το σύστημα, όπως μου είπατε, μειώνεται κατά 50% το παράβολο. Ανοιχτό λοιπόν όλο το θέμα. Μέσα στο 2021 όμως πρέπει να διευθετηθεί. Ναι, πολύ Ωραία. σωστά. Καλή Σας ευχαριστώ συνέχεια. πάρα πολύ.